Απόψε παρουσιάζουμε το βιβλίο της κυρίας Μαρούλας Παντελή, «Τα μυστικά της ομαδικής επιτυχίας από τη θεωρία στην πράξη». Θα γνωρίσουμε το πάνελ μέσω του εκδότη, του κυρίου Ζηρίνη, ο οποίος θα πάρει τώρα το λόγο. Νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε μερικά πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για θέματα που δεν είναι της καθημερινότητας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους αγαπητούς ομιλητές, τον κύριο Κονδύλη, τον κύριο Αναγνόπουλο, τον κύριο Φιντανίδη και τον κύριο Σπύρου, για την καλοσύνη που είχαν να παρουσιάσουν αυτό το ενδιαφέρον πόνημα. Και επειδή έχουμε αργήσει, δεν θέλω να κλέψω άλλο από τον χρόνο σας. Κύριε Φιντανίδη, έχετε το λόγο. Ανοιχτό είναι. Καλησπέρα σας. Πρώτα απ' όλα να ευχηθούμε χρόνια πολλά στην κυρία Παντελή που χθες γιόρταζε. Της Αγίας Μαράβλας. Λέει το βιβλίο, εκδόσει κριτική βέβαια, «Τα μυστικά της ομαδικής επιτυχίας». Θέλω να πω το εξής. Εμείς οι Έλληνες είμαστε πάρα πολύ του εγώ μας. Είμαστε πολύ ατομιστές. Ακόμη και στην αρχαία εποχή οι ελληνικές πόλεις δεν ενώθηκαν ποτέ. Όλες οι πόλεις πολεμούσε η μία την άλλη. Και όταν θριαμβεύσαμε επί των Περσών, αντί να ενωθούμε και να προχωρήσουμε, κάναμε ένα 25 ετή εμφύλιο πόλεμο και διαλυθήκαμε. Ακόμα και στον αθλητισμό, έχουμε βγάλει βέβαια Ολυμπιονίκες με ατομικά αγωνίσματα, αλλά οι πιο πολλοί ήταν εισαγόμενοι από την πρώην Σοβιετική Ένωση, την Αλβανία, από την Γεωργία. Και όσον αφορά το ποδόσφαιρο, χρειάστηκε να φέρουμε ένα Γερμανό οργανωτή για να μας κάνει εθνική ομάδα ή να έρθει ο Γκάλης από την Αμερική για να μας πει πώς παίζουν το μπάσκετ. Σε αυτά λοιπόν δεν είμαστε σπουδαίοι εμείς οι Έλληνες. Όσον αφορά δε την ομάδα που λέει, εγώ επειδή έκανα πάνω από 30 χρόνια διευθυντή στην εφοδιπία, έχω να πω το εξής. Ιδιαίτερα στον εκδοτικό χώρο, οι μεγάλες επιτυχίες ήταν προσωπικές επιτυχίες των εκδοτών. Γι' αυτό μόλις έφυγε ο εκδότης, τελείωσαν και οι εφημερίδες. Πού είναι η Βλάχου, πού είναι ο Θανασιάδης, πού είναι ο Μπότσης, πού είναι ο Βελίδης. Ο Λαμπράκης πρόλαβε να κάνει μια οργάνωση, δεν ξέρω αν θα προχωρήσει έτσι όπως προχωράει, αλλά βλέπετε ότι η επιτυχία στην Ελλάδα είναι προσωπική υπόθεση. Mm. Και δυστυχώς πρέπει να μάθουμε να δουλεύουμε ομαδικά, αυτό που θέλει να πει το βιβλίο της κ. Παντελή. Για οποιαδήποτε ομάδα, είτε είναι επιχείρηση, είτε είναι αθλητισμός, είτε είναι παρέα, είτε είναι οικογένεια. Ένα πολύ πρωτότυπο βιβλίο, πραγματικά. Έχω παρουσιάσει εδώ και 33 λογοτεχνικά βιβλία. Πρώτη φορά παρουσιάζω τέτοιο πρωτότυπο βιβλίο, που δεν είναι λογοτεχνία βέβαια. Για να μην σας ταλαιπωρώ, να σας πω πώς σκέφτονται οι Έλληνες επιχειρηματίες όταν είναι προσωπική τους υπόθεση μια δουλειά. Ο αείμνηστος Κίτσος Στεγόπουλος, εκδότης ελευθερωτυπίας, δεν του άρεσε καθόλου η οργάνωση και οι συσκέψεις και τέτοια. Του λέω μια μέρα, ρε Κίτσο, είμαι 30 χρόνια διευθυντής εδώ. Μια φορά δεν μας φώναξε στις επιτελείς των δύο εφημερίδων να καθίσουμε κάτω και να οργανώσουμε, να αποφασίσουμε για τα επόμενα βήματα του εφημερίδου. Γιατί δεν το κάνουμε, λέει. Λέω, έτσι γίνεται παντού σε όλο τον κόσμο, Κίτσο μου. Και τι μου λέει, αυτοί κάνουν βλακίες χάνοντας την ώρα τους. Εμείς κάνουμε βλακίες χωρίς να χάνουμε την ώρα μας. Δηλαδή δεν είπε βλακίες, είπε μια άλλη λέξη που ομοιοκαταληκτεί με το Κίες. Λοιπόν, να μην σας ταλαιπωρώ περισσότερο. Θα ήθελα να γράψετε και ένα βιβλίο για την οργάνωση των συγκοινωνιών και των απεργιών. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί 300 άνθρωποι πρέπει να κλείνουν όλο το κέντρο της Αθήνας. Ας πάνε λίγο πιο εκεί να διαδηλώσουν. Και όμως γίνεται και αυτό στην Ελλάδα. Θα δώσω το λόγο πρώτα στον καθηγητή του Πανεπιστημίου Πειραιώς, τον κ. Κονδύλη, ο οποίος έχει και μια υποχρέωση και πρέπει να ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, έχετε το λόγο, κύριε καθηγητή. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Φιντανίδη. Είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα σήμερα να παρουσιάσω και να πω δύο λόγια για το βιβλίο της Μαρούλας της Παντελή, αγαπητής φίλης, συνεργάτηδας στο Πανεπιστήμιο και όχι μόνο. Το βιβλίο αυτό είναι ένα ιδιαίτερο βιβλίο. Ο κ. Φιντανίδης πολύ σωστά είπε ότι εμείς οι Έλληνες δεν τα καταφέρουμε καλά στην ομαδική εργασία. Δεν ξέρω αν φταίει το κλίμα, φταίει η παράδοση, φταίει. Δεν ξέρω. Το τοπίο. Κάθε γίνεται το τοπίο, είναι άλλο τοπίο. Ίσως.
Παρόλα αυτά, όπου και αν κοιτάξουμε, όπου και αν γυρίσουμε το κεφάλι μας, θα δούμε ομάδες. Το θέμα είναι τι ομάδες είναι αυτές. Αν αυτές οι ομάδες είναι συνεκτικές, αν έχουν στόχους, αν έχουν όραμα, αν έχουν οργάνωση, ή αν έχουν αυτό το οποίο λέμε στην οργανωτική θεωρία, τη δυνατότητα της συνέργειας, όπου συνέργεια είναι πολύ απλό, ένα και ένα ίσον τρία, δηλαδή η συνδυασμένη προσπάθεια των ανθρώπων να αποδίδει πολύ περισσότερο από ότι η μη συνδυασμένη ατομική προσπάθεια του καθενός. Εάν δεν ισχύει αυτό, τότε οι ομάδες αυτό το οποίο βιώνουν είναι μια απλώς γραφειοκρατική ύπαρξη, η οποία οδηγεί σε τέλμα και σε καταστάσεις ίσως και αυτές που βιώνουμε σήμερα στη χώρα μας, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό οφείλονται στην έλλειψη ομαδικότητας και στο γεγονός ότι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, ό,τι του καπνίσει. Σε αυτό το οποίο που είπατε για τον κύριο Τεγόπουλο ισχύει για τους πάντες. Ισχύει για τους υπουργούς, για τους υφυπουργούς, για την κυβέρνηση. Το Υπουργικό Συμβούλιο στη χώρα μας είναι πολυτέλεια και αν το κάνουν, το κάνουν και φωνάζουν τα μέσα ενημέρωσης να τους κινηματογραφήσουν, ξέρω εγώ, να το δείξουν την τηλεόραση. Κάτι το οποίο το είχα δει γινόταν και στην Κεντρική Ασία, όπου τις Κυριακές είχαν Υπουργικό Συμβούλιο και ο πρόεδρος εκεί, ο φύλαρχος, εν πάση περιπτώσει, έβριζε τον Υπουργό Οικονομικών, λέγοντάς του: βρε αλήθεια, ο κόσμος πεινάει, εσύ τι κάνεις. Αυτός έλεγε: κύριε πρόεδρε, θα κάνω ό,τι μπορώ, μην με διώξετε και τέτοια. Έβγαινε μετά την άλλη μέρα, έλεγε: βλέπετε, λέω, τα λέω, δεν με ακούνε. Γνωστά. Μην νομίζετε ότι είναι μόνο εδώ, υπάρχουν και άλλα μέρη τα οποία έχουν το αυτό επίπεδο ή παραπλήσιο επίπεδο οργανωτικής επάρκειας ή ομαδικότητας που έχουμε εμείς. Αυτό το βιβλίο, όπως σας είπα, είναι ιδιαίτερο. Είναι ένα βιβλίο το οποίο απευθύνεται με αμεσότητα στους συντονιστές ομάδων. Κάθε είδους ομάδων. Ομάδων αθλητικών, ομάδων επιχειρηματικών, ομάδων εκκλησιαστικών, ομάδων παιδαγωγικών. Οτιδήποτε αποτελείται από μια συνδυασμένη προσπάθεια ανθρώπων. Τι είναι αυτό που το κάνει ιδιαίτερο? Αυτό που το κάνει ιδιαίτερο είναι ότι αυτό το βιβλίο έχει πρακτικές τεχνικές. Έχει εργαλεία με τα οποία κανείς μπορεί πραγματικά να δουλέψει και πραγματικά να βοηθήσει τις ομάδες να πετύχουν τη συνοχή η οποία χρειάζεται, να φέρουν εις πέρας ένα αποτέλεσμα με τον τρόπο που σας είπα προηγουμένως, δηλαδή ένα αποτέλεσμα όπου η συνδυασμένη προσπάθεια να είναι μεγαλύτερη των ατομικών προσπαθειών, διότι αυτός είναι ο ρόλος της ομάδας. Διαφορετικά, γιατί να υπάρχουν οι ομάδες, δεν έχουν λόγο να υπάρχουν. Για τον αναγνώστη, για τον κάθε αναγνώστη, τα μυστικά της ομαδικής επιτυχίας είναι μια πηγή χρήσιμων πληροφοριών και εκείνο το οποίο πιστεύω είναι ότι αυτό το βιβλίο μπορεί να συνδράμει όλους οι οποίοι ασχολούνται με ομάδες από το νηπιαγωγείο μέχρι την κυβέρνηση και παραπέρα. Το συνιστώ ανεπιφύλακτα στους πάντες. Στους πάντες θα κάνει καλό να το διαβάσουν. Δεν υπάρχει κανένας ο οποίος δεν εντάσσεται σε κάποια ομάδα, μικρή ή μεγάλη. Αυτά ήθελα να σας πω και να ευχαριστήσω ξανά την Σμαρούλα για την τιμή που μου έκανε να με φωνάξει να πω δύο λόγια για το βιβλίο της. Είναι και επαναλαμβάνω και πάλι ιδιαίτερη χαρά μου. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ο κύριος Κώστας Αναγνόπουλος, συντονιστής ασφαλιστικών συμβούλων της Inter American, νομίζω έχει να μας πει πολλά πράγματα από τις εμπειρίες που έχει από αυτόν τον ιδιαίτερα σημαντικό χώρο των ασφαλιών. Βεβαίως. Ευχαριστώ κύριε Φιντανίδη. Νιώθω μεγάλη ασφάλεια δίπλα. Σίγουρα. Καταρχήν είστε μέσω δύο ασφαλιστών. Διότι και ο κύριος... Ο Ιησούς ήταν εν μέσω δύο ληστών. Εσείς... Εγώ εν μέσω δύο ασφαλιστών. Απολύτως. Όσο βλέπω την κυρία Παντελή. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε για την σημερινή σας παρουσία, για την παρουσίαση του βιβλίου της αγαπητής μας Μαρούλας. Εγώ ιδιαίτερα νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω από καρδιάς την αγαπητή μου Σμαρούλα για την ιδιαίτερη τιμή που μου έκανε να με συμπεριλάβει στους ομιλητές για την παρουσίαση του βιβλίου της μαζί με τον καθηγητή τον κύριο Κονδύλη, τον κύριο Σπύρου τον φίλο μου και συνάδελφο και βέβαια με τον συντονιστή μας τον κύριο Φιντανίδη. Υπουργός συντονισμού. Έτσι.
για να μιλήσουμε για το πολύ πετυχημένο βιβλίο της κυρίας Παντελή «Από κάθε άποψη», ένα βιβλίο το οποίο είναι πρωτοποριακό και αντίστοιχο τέτοιο δεν κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά. Ο τίτλος του βιβλίου είναι «Τα μυστικά της ομαδικής επιτυχίας, από την θεωρία στην πράξη». Η πρώτη μου γνωριμία με τη Μαρούλα ξεκινά πολλά χρόνια πριν, από την άνοιξη του 86. Ήμασταν από τους πρώτους μάνατζερς στην Ελλάδα που είχαμε αυτή τη σπουδαία ευκαιρία να διδαχτούμε την ομαδικότητα και η Μαρούλα μας πήρε από το χέρι και μας δίδαξε πώς να απλώνουμε το χέρι στο συνεργάτη και να συμπορευόμαστε προς το στόχο μαζί. Τη θυμάμαι στα σεμινάρια, τα οποία ήταν πάρα πολλά, που διοργάνωσε η εταιρεία μας την εποχή εκείνη, πόσο απλά και κατανοητά μαθαίναμε πώς πιο σωστά να επικοινωνούμε με τους συνεργάτες μας, πώς να κάνουμε τις συγκεντρώσεις μας πιο παρακινητικές και γενικά να διαχειριζόμαστε τους ανθρώπους με επιτυχία. Θυμάμαι που στα διαλύματα συζητούσαμε με τους συναδέλφους διευθυντές μεταξύ μας για την μοναδική ευκαιρία που μας είχε δώσει τότε η εταιρεία μας με τον αείμνηστο διευθυντή εκπαίδευσης, τον Νίκ Πάπας, να την έχουμε τη Μαρούλα κοντά μας συνέχεια, σαν και εμείς, σαν μία μικρή ανταπόδοση από πλευράς μας, είχα εγώ την έμπνευση να δημιουργήσουμε το Σμαρούλα Club. Σαν φανατικοί θαυμαστές και υποστηρικτές του έργου της Μαρούλας. Πριν 10 μέρες έλαβα το βιβλίο, μου έστειλε η Μαρούλα, μαζί με μία επικοινωνία τηλεφωνική που είχαμε και μου ανέφερε για τη συγγραφή αυτού του βιβλίου και μου είπε αν θα ήθελα να είμαι ένας από αυτούς που θα το παρουσιάσω. Καταλαβαίνετε βέβαια ότι η χαρά η δική μου ήταν ιδιαίτερη, διότι με τη Μαρούλα δουλέψαμε αρκετά χρόνια και βλέποντας το βιβλίο από την πρώτη ματιά που έριξα, βλέποντας το εξώφυλλο του βιβλίου, ήρθα αμέσως μπροστά μου το χαμόγελο της Μαρούλας και κοιτάζοντας τη φωτογραφία με τα ενωμένα χέρια, ήταν σαν να γέμιζα με το φως εκείνης της εποχής των σεμιναρίων. Δεν ξέρω ποιος σχεδίασε αυτό το εξώφυλλο, αλλά πρέπει μάλλον να ήξερε πολύ καλά τη Σμαρούλα, το τι σημαίνει Σμαρούλα. Εμείς επί πολλά χρόνια στην Inter American η Σμαρούλα μας μάθαινε πώς να ενώνουμε τα χέρια μας και να συμπορευόμαστε μέσα σε ένα κλίμα συνεργασίας και θετικής ενέργειας προς τον κοινό στόχο. Διαβάζοντας βέβαια το βιβλίο, ήταν σαν να αρχιοθετούσα όλα εκείνα τα οποία είχα παρακολουθήσει στα σεμινάρια που κάναμε και βέβαια όλο αυτό το υλικό που έχει μαζέψει είναι πάρα πολύ εμπλουτισμένο και ανανεωμένο και όμορφα τακτοποιημένο σε ενότητες. Διαβάζοντάς το, σας ενημερώνω ότι όταν ξεκινήσει κανείς να το διαβάσει δεν το αφήνει, πρέπει να φτάσει μέχρι και την τελευταία σελίδα. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει στάσεις και να πει θα συνεχίσω στη συνέχεια. Ήταν σαν να ξανακαθόμουν πάλι στο θρανείο, να έχω απέναντί μου τη Μαρούλα, η οποία με τόση απλότητα και ευκρίνεια μας παρουσίαζε και τις πιο σύνθετες ψυχολογικές έννοιες. Έτσι απλός και καθαρός είναι και ο γραπτός της λόγος, χωρίς να στερείται βέβαια εγκυρότητα και επιστημοσύνη. Αυτό όμως που κάνει ιδιαίτερα αυτό το βιβλίο ξεχωριστό είναι το τρίτο μέρος του. Ένα μέρος όπου ο αναγνώστης μπορεί να βρει μια πλούσια συλλογή ασκήσεων που θα τον βοηθήσουν στο ρόλο του ηγέτη να μεταφέρει τη θεωρία στην πράξη και εν κατακλείδη στη δράση.
γιατί οπωσδήποτε η δράση είναι το ζητούμενο στην ομαδική προσπάθεια. Πρόκειται για ένα βιβλίο φιλικό, πρακτικό, το οποίο ειλικρινά σε γεμίζει ενθουσιασμό διαβάζοντάς το. Το βιβλίο αυτό δεν αποτελεί μια απλή περιγραφή ψυχολογικών θεωριών που διέπουν τη ζωή των ομάδων. Αποτελεί ένα πρακτικό οδηγό που μπορεί να βοηθήσει τον μάνατζερ, τον προπονητή, τον δάσκαλο, τον καθηγητή και τον κάθε ηγέτη να εμπνεύσει την ομάδα του και να την οδηγήσει στην επιτυχία. Θα ήθελα, κλείνοντας την παρουσίασή μου, να ευχηθώ ολόψυχα να γίνει ανάρπαστη η πρώτη έκδοση, να ακολουθήσουν κι άλλες πολλές εκδόσεις και να συγχαρώ τις εκδόσεις Κριτική, ΑΕ, για την επιλογή της Μαρούλας. Θα μου επιτρέψετε, κλείνοντας, να διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα του βιβλίου, το οποίο θα σας αρέσει πάρα πολύ. Παρόλη την αρνητικότητα της εποχής μας, εξακολουθούμε να έχουμε στα χέρια μας ένα πολύ μεγάλο όπλο, το χαμόγελο. Ξέρουμε ότι τα συναισθήματα είναι μεταδοτικά σαν τους ιούς, αλλά από όλα τα συναισθηματικά σήματα, το χαμόγελο είναι το πλέον μεταδοτικό. Σε έρευνες που έχουν γίνει σε εργασιακούς χώρους, το κέφι και η ζεστασιά είναι τα πλέον μεταδοτικά σε σχέση με τον εκνευρισμό και την κατάθλιψη, η οποία δεν μεταδίδεται σχεδόν καθόλου. Η διάχυση της καλής διάθεσης ενισχύει τη συνεργασικότητα, την ειλικρίνεια, την τιμιότητα και την αποδοτικότητα. Οι αισιόδοξοι και ενθουσιώδες ηγέτες κρατούν πιο εύκολα τους ανθρώπους κοντά τους. Κανείς δεν επιλέγει να αγωνίζεται κοντά σε ένα γκρινιάρι. Αν οι άνθρωποι σας είχαν την επιλογή, θα διάλεγαν σίγουρα έναν αισιόδοξο διευθυντή, αρχηγό, προπονητή, ζεστό και θετικό για να μοιραστούν μαζί του επιτυχίες. Γιατί να μην είστε εσείς? Σας ευχαριστώ θερμά. Αυτό που ακούσαμε πρόβλημα, το κλίμα μέσα σε μια ομάδα είναι το πιο σημαντικό. Όταν διευθύνει κανείς μια ομάδα, πρέπει να ξεκινάει θετικά και όχι αρνητικά. Να ξέρει ότι κανείς δεν είναι τέλειος. Όλοι έχουν ελαττώματα και προτερήματα. Το θέμα είναι να μπορεί κανείς να αξιοποιεί τα προτερήματα και να ελαχιστοποιεί τα ελαττώματα. Αυτό είναι το μυστικό, εκτός των άλλων. Αν ξεκινήσει ανάποδα, όλοι είναι ύποπτοι, όλοι είναι κακοί, είσαι χαμένος και η ομάδα μαζί. Έτσι δεν είναι? Τα λέει πολύ ωραία η κυρία Παντελή. Και μια και έχουμε χαιρετισμούς, θα πω αυτό που είναι γνωστό από την λειτουργία: «Εκ γυναικός το Ρόδον». Όχι τα φαύλα. Λοιπόν, ο κύριος Σπύρου, Ευάγγελος Σπύρου, είναι εκδότης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΤΑΠ ΜΜΕ. Εξηγήστε τι είναι το ΕΤΑΠ. Ούτε εγώ δεν ξέρω. Πολύ γνωστός πάντως και άξιος. Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Είναι 26 ταμεία τύπου, τα οποία ενώθηκαν εδώ και 2 χρόνια και δημιούργησαν ένα ταμείο για όλους τους δημοσιογράφους που εργάζονται στην τηλεόραση, εφημερίδες, περιοδικά κλπ. Η διαφορά είναι ότι αυτή την εποχή είναι η πιο ανασφαλής περίοδος στον χώρο των ΜΜΕ για τους εργαζόμενους. Έχετε τον Αναγνώπελο δίπλα, ασφαλιστή. Είχαμε και έναν άλλον, τη ασπή πρόνοια, αλλά. Μας τελείωσε. Μας εγκατέλειψε. Παρακαλώ, κύριε Σπύρου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ και να με συγχωρήσετε, διότι δεν μπορώ να βγάζω λόγους. Εγώ είμαι για να γράφω καμιά φορά. Και γράφω περίπου 50 χρόνια. Από το γυμνάσιο που έκανα μια εφημερίδα τείχους στο Αγρίνιο μέχρι το 90 που ξεκίνησα επαγγελματικά να κάνω αυτή τη δουλειά εκδίδοντας διάφορα έντυπα και τώρα έχουμε μπει και στον ηλεκτρονικό τύπο με ένα site πάρα πολύ καλό. Πώς το λένε? NextDL.
next.gr. Next. Next deal. Deal. Το επόμενο. Όχι next year. Next deal. Όταν ξεκίνησα, έκανα πάρα πολλά λάθη, όπως και συνεχίζω, απλώς κάνω λιγότερα. Τότε με συμβούλεψε η Σμαρούλα το 1990, γράφοντάς μου έτσι με απλά γραμματάκια, ένα σημειωματάκι, μη λες, μη γράφεις πολλά. Δυστυχώς για αυτήν σήμερα δεν μπορώ να το τηρήσω, θα πρέπει να πω πολλά. Αλλά λόγω του περιορισμένου χρόνου θα πω μερικά όσα περίπου σκέφτομαι και εγώ, διότι δούλεψα αρκετά χρόνια σαν ομαδάρχες και σαν μέλος ομάδας. Και είμαι από γεννήσεως σε ομάδα, από το σπίτι μου, από τη γειτονιά μου. Ήμασταν πολλά παιδιά τότε και δεν ήταν εύκολο να γίνεις αρχηγός. Και κάνοντας μια συνάντηση μετά από 45 χρόνια πριν λίγο καιρό, διαπίστωσα ότι οι συμμαθητές μου δεν είχαν αλλάξει σε τίποτε και όλα αυτά τα βιβλία που γράφονται, δυστυχώς για αυτούς που τα έγραψαν πρέπει να τα σκίσουν, διότι αυτοί που ήταν όπως ήταν παρέμεναν να είναι όπως ήταν και μου έκανε εντύπωση ότι οι λουφαδόροι ήταν λουφαδόροι, οι γραμματείς, απλώς άλλαζαν λίγο οι συνθήκες. Αυτό που κάνουν τα βιβλία είναι ότι βελτιώνουν μερικές φορές τους ανθρώπους, τις πιο πολλές φορές, ευτυχώς. Και θα ήθελα να πω μια άποψή μου, επειδή διαβάζοντας και σπουδάζοντας και τελειώνοντας κάνα 2-3 πανεπιστήμια, διαβάζοντας πάρα πολλά βιβλία, κάθε φορά που βλέπω έναν άνθρωπο που γράφει βιβλία, είτε είναι δεν ξέρω τι ταξίδια, είτε σαν αυτό εδώ, νιώθω αυτό το συναίσθημα που ένιωσα το Σαββατοκύριακο, πηγαίνοντας να δω τη μάνα μου που μένει εκτός Αθηνών, σε κάποια στροφή του δρόμου, και ενώ όλη η διαδρομή είχε αυτό το τσίρι τσίρι το εκνευριστικό της βροχής και τη λασπουριά και όλο αυτό που είναι και εκνευριστικό, σε μια πλαγιά κάπου εκεί στον Εύβοινο δεξιά, αντίκρισα μια ολάνθιστη. Μυγδαλιά ήταν τώρα, κερασιά ήταν, δεν ξέρω τι ήταν, αλλά ήταν τόσο όμορφο που μου έμενε αυτό το πράγμα και από αυτό το ταξίδι μου έμενε αυτό και ένα φιλί που μου έδωσε η μάνα μου, που ήταν 92 χρονών, που μου είπε στο καλό και μου έμεναν αυτά τα δύο συναισθήματα, έτσι. Αυτή την αισιοδοξία που μπορεί μέσα στη λασπουριά, στη βροχή να σου δώσει ένα δέντρο και αυτό το φυλάκι εκεί που είναι από γριά βέβαια, που άμα τη δεις είσαι ξένος δεν θες να την κήξεις, αλλά είναι τόσο ζεστό διότι έχει τρυφεράδα μέσα. Αυτό το συνέστημα μου μένει πάντοτε τελειώνοντας οτιδήποτε βιβλίο, ακόμα και το 12 πόντος και μισό του Παπαδόπουλου. Αυτό που έκανε η Σμαρούλα, και δεν ξέρω αν η Σμαρούλα είναι το δέντρο ή η καρπή ή δεν ξέρω τι είναι, είναι ότι μέσα στην κοινωνία και στην μουντάδα και στην καταχνιά και στην ιστορία ξαφνικά φυτρώνει κάτι. Όλα τα βιβλία είναι σαν τις οδηγούς μαγειρικής. Όλα τα βιβλία είναι ωραία και να τα λένε, αλλά δεν είναι νόστιμα τα φαγητά αν δεν ξέρεις να βάλεις λίγο αγάπη μέσα. Δεν υπάρχουν συνταγές για τίποτε, ούτε γι' αυτό. Και παρατήρησα, επειδή το είχα μέσα μου και έλεγα μήπως χαλάω και τη μόστρα εκεί, γιατί σκεφτόμουν συνέχεια τον ηγέτη εγώ, όχι αυτό που λέει εδώ. Και λέω, μήπως το χαλάσω κιόλας τη Μαρούλα. Λέω, γιατί εγώ θέλω να μιλήσω και για ηγέτες και αυτά και έτσι. Και μου πήγαινε από εκεί. Αλλά έλεγα, δεν μπορεί να υπάρξει ηγέτης χωρίς να έχεις ομάδα. Μετά μου βάλα διάφορα σκέψεις εκεί και που ήμουν μια χαρά και ήρεμος και γαλήνιος. Και άρχισα να σκέφτομαι. Οι ομάδες φτιάχνουν τους ηγέτες, οι ηγέτες φτιάχνουν τις ομάδες. Και έκανα διάφορα πράγματα μέχρι που είδα ότι εδώ θα είναι Σεραφείμ Φιντανίδης εδώ να τα λέει. Λέω, να το λέω το θέμα, το πιάσα, λέω. Ελευθεροτυπία ήταν τίποτα. Οι δημοσιογράφοι που ήταν, που μπήκαν πρώτα 180, ξέρω πώς ήταν τότε, 60, ήταν σε διάφορες εφημερίδες, αλλά δεν υπήρχε τίποτα στην πιάτσα έξω ότι να ξέρουμε ότι κάτι θα γίνει εδώ. Και ξαφνικά λοιπόν συντέριαξαν 60 άνθρωποι και ένας ηγέτης. Μετά γίνανε 360 βέβαια. Και μετά αυτός ο ένας έκανε 360, χωρίς λεφτά, και όπως λέει ο Σπύρο, εγώ είμαι αυτός, με λεφτά δεν μπορεί να κάνεις ιδέες. Με ιδέες μπορείς να κάνεις πάρα πολλά λεφτά. Αυτή λοιπόν, όλο αυτό το ανακάτεμα σκεφτόμενος είναι ότι
έψαχνα εδώ μέσα στο βιβλίο Σμαρούλα και στο επόμενο βάλα και μερικά αρχαία μέσα, ότι εκείνο το ξέρουμε από το δημοτικό, κύριε Ρογάρη, που λέει ότι ο μόνος άνθρωπος είναι ή θηρίο ή Θεός. Δεν το δω εδώ πέρα να πούμε. Λέω, κανένας δεν μπορεί να καθίσει μόνος. Θα είναι Θεός απάνω, δεν ξέρω τι είναι, ή θηρίο. Όλοι οι άλλοι είμαστε σε ομάδες. Και είδα και κάτι άλλο μέσα που λέει ότι από το 18ο αιώνα, δεν ξέρω πότε έλεγες εκεί, ότι ξεκίνησε η λέξη γκρουπ, ομάδα, κάπως έτσι. Λέω, τι λέει αυτή, λέει τώρα. Αυτή είναι και παλιότερα είχαν ομάδες, Σπαρτιάδες, τι ωραία θυμάσαι, αυτή η σκηνή την ωραία να βοηθάει ο ένας δίπλα τον άλλον. Οι ομάδες ήταν από τότε που γεννηθήκαμε. Μόνο ο Αδάμ δεν είχε. Ήλες. Δεν είχε ομάδα. Και του έδωσε ο Θεός, βάλει και την άλλη δίπλα, γιατί λέει Σμαρούλα πολύ όμορφα, από δύο και μετά γίνεσαι ομάδα. Λέει. Από την ανάποδη λέει, ναι, ότι η ηγέτης είναι αυτός που τον ακολουθεί έστω κι ένας. Οπότε αρχίζει λοιπόν το παιχνίδι. Και θα ήθελα να πω λοιπόν ότι επειδή είχα ομάδα και με απασχολούσαν και εμένα αυτά τα πράγματα συνέχεια, πώς γίνεται μια ομάδα, πώς αποδίδει μια ομάδα, ποιος κάνει, ποιος ράνει. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν κρύβω, επειδή το λέω συχνά, ότι δύο-τρεις άνθρωποι που με βοήθησαν στη ζωή μου, ένας ήταν η Σμαρούλα. Και λένε μερικοί, και τι έκανε δηλαδή αυτή. Απλούστατα, μου έδωσε 2-3 ιδέες. Πώς μπορείς να κομμαντάρεις μια ομάδα. Όπως έδωσε και στον Κώστα και σε άλλους που έκανε αρκετά σεμινάρια σε όλες τις εταιρείες, το πώς πρέπει να σκέφτεται ο ηγέτης για την ομάδα του. Τι σκέφτονται οι άλλοι. Και θυμάμαι μια φορά ότι συγκλονίστηκα και ήθελα να το μοιραστώ αυτό για πρώτη φορά. Εγώ, όπως όλοι ας πούμε οι Έλληνες, είχα ιδέα για μένα ότι είμαι ένα 85 εκεί και μπρατσαράς, ενώ ένα 62 είμαι. Και είχα την ιδέα ότι ξέρεις, εγώ και κανένας άλλος και τούτο και εκείνο. Και μη είχαν, πώς το λένε, ντομπάρι εντωμεταξύ διάφοροι. Εκεί είσαι ωραίος, είσαι πρώτος, είσαι πρωταθλητής. Πρώτος των πρώτων, πρωταθλητής στον τάδε. Πήγαινα να βραβευτώ. Νταμ, ταραράμ, ταραράμ, ενάτη τον Μπετόβεν εκεί. Και έλεγα, λίγο το έχεις, παραλίγο να πιάσω καλά. Παραλίγο, δεν το πήγα ακόμα. Μέσα σε αυτά λοιπόν, μας κάνει ένα σεμινάριο Σμαρούλα. Έτσι το λέγεις, πώς το λέγεις, δεν θυμάμαι. Μαζέμασταν 15 διευθυντές εκεί που κάναμε τους συντονιστές του ωραίους και μας έλεγε 5 ιδέες. Απλές, πεντακάθαρες, σαν αυτά που γράφει στο βιβλίο. Και αυτό το βιβλίο δεν είναι για να το διαβάζετε. Δεν είναι όπως σαν να πάρεις μια συνταγή μαγειρική και να πεις θα κάνω όλα τα φαγητά σήμερα και τελείωσε, τα άμαθα. Δεν είναι έτσι αυτό το βιβλίο. Αυτό το βιβλίο να το πάρεις, να διαβάσεις ένα κομμάτι, να σκεφτείς. Να πας μια βόλτα με τα μάξι σου, πήγαινε σε μια παραλία, πάρε ένα κομματάκι, διάβασε. Κάποτε μας λέγανε ότι αν θέλεις να είσαι ηγέτης, 4 φορές το μήνα πρέπει να σταματάς τη δουλειά. Ή συνεχόμενες 4 μέρες να απουσιάζεις. Να σκεφτείς. Τα βιβλία είναι για σκέψεις. Οι ομάδες και οι ηγέτες είναι η μεγάλη ιστορία. Όλη η ανθρωπότητα έχει ομάδες. Από τον παπά στην ενορία που λέει κάθε Κυριακή αυτά που λέει, από το δάσκαλο, από τη μάνα, από το μάνατζερ της εφημερίδας, από τον εκδότη, από τους όλους αυτούς που σχηματίζουν γνώμες. Και η ανθρωπότητα είναι ομάδες πολλές μαζί που φτιάχνουν μια μεγάλη ομάδα. Και όσο ποιότητα έχουν ομάδες, τόσο πιο καλά είναι ο κόσμος. Το ίδιο και ο ηγέτης. Όσο πιο καλή παιδεία έχει ο ηγέτης, πιο καλή ομάδα έχει. Και από την ανάποδη. Όσο πιο καλή παιδεία έχουν οι παίκτες της ομάδας, στο αντικείμενό τους, και γενικότερα παιδεία, όχι παιδεία έτσι γενικώ να μάθω πέντε γράμματα, διότι αλλιώς θα παίρναμε λύπη και ο κύριος καθηγητής. Πιστεύω ότι θα γελάγατε αν σας έλεγα ότι αν πάρουμε 20 καθηγητές πανεπιστημίου, οικονομολόγος, θα φτιάξουμε μια καλή ομάδα, ας πούμε, θα πετυχαίναμε. Δεν θα πετυχαίναμε. Έχει και άλλα χαρακτηριστικά. Εδώ μέσα στο βιβλίο υπάρχουν αυτά. Και όπως σας είπα, δεν είναι να πάρεις το βιβλίο και να αρχίσεις να διαβάζεις μέχρι τέλος, όπως μια συνταγές για τη 40η, ας πούμε, φτιάξουμε 41. Και αν τα διαβάζεις όλα, δεν γίνεται τίποτα. Αυτό λοιπόν το βιβλίο είναι τέτοιο βιβλίο. Από αυτή την άποψη με ενθουσίασε. Θέλω λοιπόν, γιατί δεν ξέχασα να σας πω, ότι τότε που μας μάζεψε η Σμαρούλα λοιπόν εκεί, μας καρφίτσωσε, κύριε Φεντανίδη, μια τέτοια κόλλα λευκή στην πλάτη. Και συγγνώμη. Μας έβαλε λοιπόν ένα γύρο και λέει καθίστε προς τα, θα κοιτάτε προς τα εδώ, στην πλάτη το χαρτί, γύρω γύρω όλοι.
και θα σηκώνεται ένας-ένας με ένα στυλό και θα γράφει απάνω, έτσι νομίζω ήταν, καλός μαθητής. Όχι ένας-ένας, όλοι μαζί. Όλοι μαζί ήμασταν γύρω και ένας-ένας γύριζε και έγραφε. Στον άλλο την πλάτη, τι νομίζεις ότι είναι ο κύριος Σεραφείο. Ό,τι νομίζεις. Άλλος έλεγε είναι ωραίος, άλλος έλεγε είναι νευρικός, άλλος έλεγε είναι έτσι, άλλος έλεγε είναι άλλος. Και στο τέλος το έπαιρνε αυτός και διάβαζε τι γνώμη έχουν οι άλλοι για αυτόν. Όχι τι έχει αυτός για αυτόν. Όταν είδα εγώ ότι η μισή εκεί πέρα δεν με χωνεύαν. Εντάξει, δύο-τρεις ήταν, αλλά έτσι για να το τραβήξω. Η μισή είπες τώρα. Καλά, έξι ήταν όλοι και όλοι. Το αλλοιώνει λιγάκι. Βάζει και λίγη σάλτσα. Λέει ο Ζερβός λοιπόν ένας φίλος, λέει, δεν το χωνεύω, λέει, διότι μια φορά στην κάρτα του είχε γράψει ότι δέχεται, λέει, Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή με ραντεβού. Τι είναι, γιατρός? Και δεν με χώνευε αυτός. Τότε προβληματίστηκα. Ήμουν καλό παιδί και ήμουν και καλό στη δουλειά μας. Γιατί να έχουν άλλη άποψη άλλη για μένα, ναι. Τι άποψη έχει άλλη ομάδα που εγώ συμβιώ, ας πούμε. Γιατί δεν μου γίνονται μερικά πράγματα όπως τα θέλω εγώ. Δεν σας λέω τι έγινε παραπέρα, διότι απλούστατα αυτά είναι μέσα στο βιβλίο, τα διαβάστε. Είναι και, έχετε και την άσκηση μέσα, νομίζω, έτσι. Με την γραβάτα είναι, με το... Ναι. Πολλές άσκησεις. Αυτά λοιπόν τα απλά πρακτικά πράγματα τα οποία αλλάζουν τη ζωή, διότι παρατήρησα ένα άλλο. Κάθομαι τώρα στα συνέδρια, έχω παρακολουθήσει κάπου 700 συνέδρια διαφόρων. Και επειδή βαριέμαι τώρα, τι να κάνω, και ακούω καμιά ώρα, ας πούμε, και κοιτάζω τέτοια. Και λέω, για να δω, γιατί αυτός πέτυχε. Και γυρίζω πίσω, τι ήταν αυτός, τίποτα δεν ήταν. Ψάχνω και παρατηρώ ότι όλοι οι επιτυχημένοι κάνουν αυτά που δεν κάνουν αποτυχημένοι. Κάνουν πολύ απλά πράγματα. Αυτά τα απλά που άμα τα διαβάσετε εδώ και καθίστε να το φιλοσοφίσετε, μπορεί να σας οδηγήσουν κάπου. Δεν ξέρω αν λέγεται μυστικό επιτυχίας, γιατί δεν πιστεύω εγώ αυτές τις λέξεις, όπως δεν πιστεύω και σε αυτά που λένε τα τεστ πρόσληψης, λέει. Γιατί περιμένει, ξέρω, ο κ. Φιντανίδης να πάω να δουλέψω στην ελευθεροτυπία και μου βάζει ένα τεστ και μου λέει: είσαι εκεί έτσι, καλό, εκεί έτσι. Τι α γράψω, χαζό είμαι. Καλό τα γράψω όλα. Αυτοί λοιπόν που έχουν πιάσει ηγεσία και όλα και στις στρατολογούν ανθρώπους, ξέρουν να αποφεύγουν τις γενικότητες. Από αυτή την άποψη λοιπόν, η μυγδαλιά ή η κερασιά, δεν ξέρω τι είναι η σμαρούλα, σαν δέντρο που μου αρέσει να υπάρχει μέσα στην κοινωνία και δίπλα μας. Όπως μου αρέσουν όλοι οι άνθρωποι που κάνουν, που ασχολούνται με βιβλία, διότι αυτοί αλλάζουν τον κόσμο. Ο κόσμος αλλάζει από τα βιβλία, από τους ανθρώπους που γράφουν. Την Αμερική τη μάθαμε ότι υπήρχε εκεί, γιατί υπήρχε ένας δημοσιογράφος, κύριε Φιντανίδη, από τη Ρόδο, ο οποίος έγραψε την ιστορία. Δεν θα μαθαίναμε τι έγινε και κάτω. Και μάλιστα είχε φύγει από τη Ρόδο, πήγε στη Βενετία και έκανε μια καταγραφή. Και αυτοί λοιπόν που καταγράφουν, διότι τώρα τελευταία μου μπήκε ότι άμα με ρωτάνε τι δουλειά κάνεις, θα έλεγα ταχυδρόμος ιδεών. Αλλά τώρα τα λεπτά αργούν, ας πούμε. Και λέω τι δουλειά κάνεις, δημοσιογράφος. Ας πούμε. Γράφω κι εγώ μερικά βιβλία κάπου. Τα βιβλία λοιπόν είναι αυτά που ανοίγουν τα μάτια μας. Αλλά τα βιβλία χρειάζονται δασκάλους. Και δυστυχώς δεν έχω σε ποιον άλλο να τα πω. Πέφτω κάτω στα γόνατα, κλιπαρώ, ζητιανεύω την αγάπη σας, εσείς που γράφετε. Γράψτε ότι οι δάσκαλοι που περιμένουν κομματική γραμμή πράσινη, μπλε, κόκκινη δεν είναι δάσκαλοι. Δεν μπορεί να είσαι ηγέτης και να είσαι μπροστά με το στρατό και να λες έρχονται Κινέζοι να πολεμήσουμε και μετά πάρεις τηλέφωνο και να πεις τι λέει η γραμμή από το κόμμα πίσω. Πίσω. Λοιπόν, θέλουμε λοιπόν παιδεία. Υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι εδώ μέσα που είναι δάσκαλοι. Θα πρέπει να μοιράζουν βιβλία, να σταματήσουν να δίνουν λουλούδια, κουραμπιέδες, σοκολάτες και δεν ξέρω τι. Και κάτι χαζά βιβλία του στυλ, ας πούμε, το Ποντικάκι και το Διαβλάκι και το Αρκουδάκι και το αυτό. Υπάρχουν τόσο όμορφα βιβλία γύρω μας. Υπάρχουν τόσες ωραίες συμβουλές. Έχει γράψει και η Σμαρούλα μερικά μυρολόγια καθημερινής έτσι σοφίας. Και το μόνο που μπορώ να πω αυτή την ώρα είναι, δεν μπορώ να πω συγχαρητήρια σε σένα καθόλου. Εάν δεν πάρω ένα βιβλίο, να το κάνω δώρο σε κάποιον. Τι έμπρακτα αποδεικνύει ότι αυτό με ωφέλησε, με ωφελεί
Και με αυτόν τον τρόπο τιμώ τους δασκάλους, αυτούς που γράφουν. Ο κύριος Φιντανίδης, για μετρήστε πόσα χρόνια ασχολήθηκε, πόσα διάβασε και πόσα και τι έκανε ελευθερωτυπία. Για τώρα τελευταία, αυτές οι ευκαιρίες με τα βιβλία που βγάλατε, αυτά σκεφτόμουν στην αρχή και έλεγα, κοίτα να πούμε, λέω, τι είναι αυτοί τώρα, πουλάνε εφημερίδες νέα ή πουλάνε κάτι άλλο. Μέχρι που ανακάλυψα ότι πώς θα μπορούσε να φτάσει χιλιάδες κόσμο ένα διήγημα. Αυτό το τεράστιο έργο, αυτή η επανάσταση, οι επαναστάσεις έρχονται μέσα από την παιδεία. Δεν έρχονται με τα όπλα. Το Υπουργείο Παιδείας είναι ανώτερο από το Υπουργείο Άμυνας. Με αυτή την έννοια λοιπόν, συγχαρητήρια, εύχομαι το επόμενο. Να είσαι πάντα καλά γελαστή, μια κερασιά ανθισμένη μέσα στον κόσμο μας. Εξαιρετικός ομιλητής. Το καταπληκτικότερο που είπε, το Υπουργείο Παιδείας είναι ανώτερο από το Υπουργείο Αμήνης. Συνεργάστηκε με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και δίδαξε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του MBA τουρισμού. MBA τι είναι, το μπάσκετ? Μα νόμιζα το MBA, το μπάσκετ. Καθώς και στο προπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Εργάζεται ως ψυχοθεραπεύτρια, εφαρμόζοντας ατομική και ομαδική θεραπεία, ψυχόδραμα και κοινωνιόδραμα. Έχει γράψει βιβλία ψυχολογίας, θεματικά ημερολόγια και παιδαγωγικές ιστορίες για παιδιά του Δημοτικού. Πού τα προλάβατε όλα αυτά, κύριε Παντελή? Θέλει χειροκρότημα. Είναι καταπληκτικό, ε! Θα σας παρακαλέσουμε να μας πείτε και εσείς μερικά ωραία λόγια. Καλησπέρα σε όλους σας. Νιώθω πολύ συγκινημένη που έχω εδώ σήμερα τόσους φίλους, τόσους παλιούς μου φοιτητές, παλιούς μου μαθητές από τα σεμινάρια στις διάφορες εταιρείες που συνεργαστήκαμε μαζί και ανθρώπους που δουλεύουν μαζί μου αυτόν τον καιρό μέσα σε θεραπευτικές ομάδες. Χαίρομαι πάρα πολύ που τα καταφέρατε να έρθετε σήμερα και νιώθω πολύ ζεστά που το κάνατε αυτό. Καθώς ετοιμαζόμουν να έρθω σήμερα, ένιωθα τόσο πολύ τρακ που ποτέ στη ζωή μου δεν έχω νιώσει. Νομίζω ότι μια φορά στο νηπιαγωγείο, που ήταν να τραγουδήσω ένα τραγουδάκι, τότε νομίζω το έχω ξαναπάθει αυτό. Η αλήθεια είναι ότι έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές σε μεγάλα ακροατήρια και αισθάνομαι μια άνεση όταν το κάνω, αλλά σήμερα δεν την είχα και δεν την έχω, γιατί νομίζω ότι είμαι πολύ φορτισμένη συναισθηματικά. Να σε χειροκροτήσουμε για να ζεσταθείς λίγο. Γι' αυτό άρχισες να έρθεις. Εμπέρδεψα την ώρα, καλά, απίστευτα πράγματα. Εγώ που δεν μπερδεύω ποτέ τις ώρες στα ραντεβού μου. Όμως είσαστε όλοι τόσο καλοί. Νιώθω μεγάλη συγκίνηση γιατί για δύο λόγους που σχετίζονται με τη σημερινή ημέρα και με το βιβλίο. Καταρχήν αυτό το βιβλίο άρχισα να το γράφω πριν από 22 χρόνια. Και νομίζω ότι μεγάλωσα με αυτό το βιβλίο. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι οι άνθρωποι που είναι σήμερα εδώ δίπλα μου και προλόγησαν αυτό το βιβλίο είναι ο καθένας τους συνδεδεμένος μαζί μου με ένα διαφορετικό και πολύ σημαντικό τρόπο. Όταν ήμουνα ένα νέο κοριτσάκι κι εγώ και μόλις είχα τελειώσει το μάστερς μου και είχα επιστρέψει στην Ελλάδα, η Ελευθεροτυπία ήταν η πρώτη εφημερίδα που φιλοξένησε κείμενο δικό μου και δικιά μου φωτογραφία. Έτσι γνώρισα τον κύριο Φιντανίδη. Και έτσι, θυμάμαι ακόμα αυτή τη φωτογραφία, νομίζω έτσι άρχισα να αναπνέω λίγο αέρα αυτοπεποίθησης. Γιατί στις ελληνικές οικογένειες δυστυχώς οι γονείς δεν δίνουμε αέρα αυτοπεποίθησης στα παιδιά. Το μόνο που κάνουμε είναι να τους λέμε πρόσεχε, που πας, δεν θα βρεις δουλειά, τα πράγματα είναι δύσκολα, ποιος είσαι εσύ που θα τα καταφέρεις κτλ. Έτσι κι εγώ γύρισα στα 24 μου στην Ελλάδα ψυχολόγος
και η λέξη αυτή ήταν ανύπαρκτη στην ελληνική επικράτεια και έπρεπε να τα καταφέρω. Η ελευθεροτυπία λοιπόν ήταν το πρώτο μικρό σκαλάκι που με έφερε λίγο κοντά στο παράθυρο να πάρω αέρα. Και μετά το επόμενο μεγάλο σκαλί που πραγματικά μου έδωσε φτερά σαν επαγγελματία και μου δίδαξε πάρα πολλά ήταν η μακροχρόνια συνεργασία μου με την ασφαλιστική εταιρεία Inter American, στην οποία είχα μαθητές τον κύριο Αναγνόπουλο και τον κύριο Σπύρου. Λοιπόν, τότε λοιπόν ήμουνα μια ανθισμένη κερασιά ετών 26. Σήμερα δεν ξέρω αν είμαι ακόμα, αλλά πραγματικά εκείνη την εποχή που άρχισαν όλα αυτά τα σεμινάρια, που τότε δεν ήταν καθόλου της μόδας, ίσως ήταν από τα πρώτα στην Ελλάδα που έγιναν, και η Inter American ίσως ήταν η πρώτη μεγάλη εταιρεία που έκανε ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση και είχε εξωτερικούς συνεργάτες όπως ήμουν εγώ, που δημιουργούσαν σεμινάρια εκπαίδευση, δηλαδή για τις δικές της τις ανάγκες. Εκείνη την εποχή λοιπόν άρχισα να γράφω αυτό το βιβλίο και μου πήρε πάρα πολλά χρόνια, γιατί καθώς προσπαθούσα να το γράψω συνειδητοποιούσα πόσα λίγα πράγματα ήξερα. Μου πήρε πολύ καιρό για να μάθω αυτά που πραγματικά χρειάζεται να ξέρει ένας δάσκαλος, αν πούμε ότι έγινε δασκάλα, να διδάξει σε αυτούς που θέλουν, χρειάζονται βοήθεια, θέλουν να συντονίσουν μια ομάδα, θέλουν να γίνουν ηγέτες. Θέλω να σας διαβάσω μία φράση που υπάρχει στο βιβλίο και που νομίζω ότι είναι μία φράση κλειδί για όλους τους ηγέτες αλλά και για την εποχή μας. Ο J.L. Moreno, που ήταν ένας πολύ σπουδαίος ψυχίατρος που έφυγε στη δεκαετία του 70 και είναι ο δημιουργός της κοινωνιομετρίας, που είναι η επιστήμη που μετράει τις δυναμικές που υπάρχουν μέσα στις κοινωνικές ομάδες, δηλαδή μετράει τι ειδικό βάρος έχουν οι σχέσεις που δημιουργούνται μέσα στις ομάδες των ανθρώπων, όποιες ομάδες και αν είναι αυτές, και πώς αυτό το ειδικό βάρος των σχέσεων επηρεάζει τη ζωή και το έργο που παράγει μια ομάδα. Ο Μορένο λοιπόν είχε γράψει, συγγνώμη για το συνάχη μου, «Αν ποτέ ο Θεός επιστρέψει, θα επιστρέψει με τη μορφή της ομάδας». Και εννοούσε ότι δεν μπορούμε πια να σωθούμε από μεσίες, αλλά μόνο από ανθρώπους οι οποίοι θα συνεργάζονται. Και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό που χρειαζόμαστε στην εποχή μας. Δεν μπορούμε άλλο να πιστεύουμε ότι ένας, όποιος και αν είναι αυτός ο ένας, θα σώσει την κατάσταση, θα σώσει την Ελλάδα, θα σώσει τον πλανήτη. Εάν δεν συνεργαστούμε όλοι, δεν θα μας σώσει κανείς. Για να προσθέσω ότι πραγματικά η έννοια της ομάδας έρχεται από την αρχαία Ελλάδα, αλλά η λέξη group έρχεται από τον 17ο αιώνα, όταν συμβόλιζε κυρίως ομάδες καλλιτεχνών και συναθρήσεις ανθρώπων. Όμως, ο Κλήμης ο Ναυρίδης, που είναι ένας εξαίρετος συνάδελφος και έχει γράψει ένα πολύ ωραίο βιβλίο για την ομαδικότητα, δίνει ένα ορισμό για την ομάδα που θα ήθελα να σας τον διαβάσω και είναι εξαιρετικά συγκινητικός. Λέει λοιπόν ότι εκτός από το να αναγνωρίζεις μια ομάδα από τα εξωτερικά της χαρακτηριστικά, η έννοια της ομάδας συνδέεται με το προσωπικό βίωμα των μελών, δηλαδή με αυτό που βλέπουν με τα μάτια της ψυχής από τη συμμετοχή τους σε αυτήν. Επομένως, θα έλεγα ότι και εγώ θεωρώ ότι η ομάδα είναι μία
συνάθρηση ανθρώπων οι οποίοι συνδέονται με την ψυχή τους. Καμία ομάδα δεν μπορεί να μεγαλουργήσει αν οι άνθρωποι που την αποτελούν δεν καταθέσουν κάτι από την ψυχή τους. Και με αυτή την ευκαιρία θέλω να ευχαριστήσω τις εκδόσεις Κριτική που φιλοξένησαν το βιβλίο μου και που με αγκάλισαν με τόση αγάπη και τόση ζεστασιά και που είναι μια εξαιρετική ομάδα που αποτελείται από ανθρώπους και κάποιες γάτες οι οποίες κατοικούν εκεί για αρκετά χρόνια, είναι υπέργυρες νομίζω, αλλά αυτές είναι ακόμα ζωντανές και ευτυχείς. Και να πω πως κάθε φορά που στο ημερολόγιο μου γράφω τη λέξη Κριτική, γιατί έχω ένα ραντεβού μαζί της, είναι μια ξεχωριστή μέρα για μένα. Και πραγματικά έτσι εύχομαι σε όλους σας να έχετε την ευκαιρία στις ζωές σας να βρεθείτε μέσα σε ομάδες στις οποίες θα μοιραστείτε πράγματα που θα έρχονται από την ψυχή σας και από την ψυχή των ανθρώπων που θα πορεύονται μαζί σας, ανεξάρτητα από το ποιος θα είναι ο στόχος αυτής της ομάδας, που μπορεί να είναι απλά και μόνο να πουλήσουμε ασφάλειες ή να φυτέψουμε δέντρα ή να μοιραστούμε συναισθήματα. Αυτά θα ήθελα να πω. Σας ευχαριστώ θερμά που είστε εδώ και θα τα πούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Παντελή, γιατί μου κάνει εντύπωση αυτό που είπε, ότι στο βάθος όλων είναι η ψυχή του ανθρώπου. Ε, μπράβο. Εύχομαι το επόμενο σας βιβλίο να είναι τα μυστικά της εξόδου από την οικονομική κρίση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να το πάρετε το βιβλίο, αξίζει τον κόπο. Γεια σας. Πολύ ωραία. Ωραία.